Ένα ερώτημα λογικής. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω τοποθετήσει αυτό το θέμα. Σύμφωνα με αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κυρανάκης, όποιος κάνει, ας πούμε, διακοπές. Τώρα το βάζω και από την ανάποδη. Λίγο ότι όποιος κάνει διακοπές, υποτίθεται, σε μια θαλαμιγό ή σε ένα πολυτελές νησί ή σε ένα πολυτελές σπίτι, είναι με τις ελίτ και δεν νοιάζεται για τους φτωχούς. Σωστά. Σωστά το λέω, κύριε Κυρανάκη. Ολοκληρώστε. Όχι, σωστά το λέω. Δεν σας παρακολούθησα, Αλέξη. Πάμε να το πούμε ξανά. Όποιος λοιπόν κάνει διακοπές σε θαλαμιγούς ή σε πολυτελή σπίτια. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή. Ναι, ας πούμε. Και σε θαλαμιγούς. Και σε πολυτελή σπίτια. Ένα λεπτό. Είναι με τις ελίτ και δεν είναι με τους φτωχούς. Σωστά. Κύριε Σβέρκο μου, μην μπερδεύεστε. Ο Τσίπρας το πρωί λέει. Η ελίτ θα απαντήσετε μία φορά. Μία φορά θα απαντήσετε. Μία φορά θα απαντήσετε. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να απαντήσετε. Επειδή λοιπόν για το συλλογισμό σας προχωράω εγώ γιατί δεν θέλετε να απαντήσετε. Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσετε τι ήταν το 1989 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν πήγαινε στο περίφημο Ρευματονήσι ανάμεσα στην Πάρο και στην Αντίπαρο. Ανάμεσα στην Πάρο και στην Αντίπαρο. Ανάμεσα στην Πάρο και στην Αντίπαρο. Ρευματονήσι 1989 πήγαινε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στη βίλα του Νικολαίδη στη Μύκονο. Στη βίλα των Γουλανδρίδων πήγαινε. Και στη βίλα του Νικολαίδη στη Μύκονο. Τι ήταν τότε ο Καραμανλής. Ο ιδρυτής της παράταξής σας. Ο ιδρυτής της παράταξής σας τι ήταν. Ήταν ξεπουλητάρι. Και τώρα δέχεται κριτική. Με την ελίτ ήταν. Του κράτου δεχόταν κριτική. Ήτανε. Αυτό που δεν μπορεί να χωνέψει. Όχι, μισό λεπτό, γιατί θέλω να πάρω μια απάντηση επιτέλου. Ήτανε. Ήτανε ή δεν ήτανε. Καταλαβαίνει. Ήταν ή δεν ήτανε. Έχετε στριμωχτεί πάρα πολύ. Και εγώ έχω στριμωχτεί. Εσεί στριμωχτείτε που δεν απαντάτε. Την πράξη. Την πράξη. Ο μισθό που παίρνετε από το ΣΥΡΙΖΑ κάθε μήνα. Πόσου μισθού να βάλουμε. Ζηλεύετε και θέλετε να σα πάρουμε μαζί. Θέλετε να βάλουμε. Εσεί διακοπέ να θέλετε να βάλουμε μέσω του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ να πάτε. Με το σκάφο. Θέλετε να βάλουμε του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ να φύγετε από τόσο μεγάλη. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε τόσο μεγάλη δίψα. Για τα πλούτη. Τόσο μεγάλο κόμμα. Δεν μπορείτε να χωνέψετε, κύριε Κυρανάκη. Κάθε μέρα να φάτε ό,τι προλαβαίνετε. Επειδή μιλάτε προσωπικά με τον υπουργό εκείνο που είχε 3 εκατομμύρια δολάρια κατάθεση στην Αμερική, ένιωσε την ανάγκη να βάλει τον Έλληνα φορολογούμενο που δίνει 1000 ευρώ επίδομα κάθε μέρα. Ο κύριος Κυρανάκης μιλάει ό,τι μπορούν. Αυτό που δεν μπορείτε να χωνέψετε είναι ότι ο Πρωθυπουργός Νίκο μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πεινασμένη, κυρία Σβίκου, ένα λεπτό. Δεν σε αφήνει να κάνει την ερώτηση. Αυτό δεν μπορείτε να χωνέψετε. Ότι ο Τσίπρας έσπασε ένα κατεστημένο οικογενειοκρατία σε αυτή τη χώρα. Μπορώ να πω. Με τη διαπλοκή τα έβαλε πάρα πολύ. Ένα άνθρωπο που τελείωσε το δημόσιο σχολείο, που τελείωσε το δημόσιο πανεπιστήμιο, που μένει στην Κυψέλη, αυτό δεν μπορείτε να χωνέψετε. Αυτό δεν μπορείτε να συγχωρήσετε. Επειδή ο κύριος Κυρανάκης όταν σε τσιμπήσατε, ένα πράγμα μόνο. Ένα πράγμα. Επειδή ο κύριος Κυρανάκης, μπορώ να ρωτώ εγώ. Επειδή ο κύριος Κυρανάκης, επειδή ο κύριος Κυρανάκης, όποτε δεν μπορεί να απαντήσει ένα ερώτημα. Τώρα είναι συζήτηση αυτή, συγγνώμη. Εγώ μίλησα για τον Αλέξη. Επειδή είστε νέοι πολιτικοί όλοι. Είναι νέοι πολιτικοί. Από πότε είναι. Μισό λεπτό, κύριε Κυρανάκη. Παρακαλώ. Και απευθύνομαι σε όλους. Από πότε είναι θέμα πολιτικής συζήτησης εάν τα παιδιά ενός πολιτικού πηγαίνουν στο τάδε ή στο δίνα σχολείο. Έχει προχωρήσει η ελληνική κοινωνία κύριε και το πολιτικό σύστημα. Αυτές είναι συζητήσεις πριν από 70 χρόνια. Αν αυτό για σας κύριε Κοτρότσο. Και ότι αυτοί που το ακούν, αυτοί Κοτρότσο, μας ακούν αυτή τη στιγμή, το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά. Πηγαίνετε και εσείς στα λαμπικό. Μια προσωπική. Και κλείνουμε γιατί πάμε. Είναι κλασικό δείγμα. Είναι κλασικό δείγμα εντός εισαγωγικών πολιτικού, ο οποίος όταν στριμώχνεται και δεν θέλει να απαντήσει, επιτίθεται προσωπικά. Η αλήθεια είναι ότι οι διακοπές του Τσίπρα με έχουν στριμώξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ με έχουν στριμώξει οι διακοπές του Τσίπρα. Για πείτε μας εκεί, εσείς κύριε αντικειμενικέ δημοσιογράφε, θέλω να ρωτήσω, κύριε Κυρανάκη μου, θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, βρείτε τα λόγια σας, λοιπόν. Εσείς λοιπόν, για πείτε μας αντικειμενικέ δημοσιογράφε, κύριε Σβέρκο, οι διακοπές του Τσίπρα πόσο κόστησαν. 14 Αυγούστου, εσείς τρινούσατε για το μάτι, βγάζοντας selfie από πολυτελή νησιά, εσείς προσωπικά και τις ανεβάζετε στο Instagram. Σε ποια πολυτελή νησιά πήγα εγώ. Εσείς, δεν ακούτε καν. Στο Instagram λοιπόν σας ρωτάω, εσείς τρινούσατε για το μάτι, βγάζοντας selfie. Για πείτε μου, σε ποια πολυτελή νησιά πήγα. Εμένα δεν με πληρώνει ο ελληνικός λαός. Ποιος σας πληρώνει, η Beat. Ποιος σας πληρώνει.
Ποιο σα πληρώνει. Δεν πληρώνει ελληνικό λαό. Ποιο σα πληρώνει. Μα ποιο σα πληρώνει, διάολε. Πώ ζείτε. Ο ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικό τομέα. Ποιο είναι ο ιδιωτικό τομέα αυτό. Ο ιδιωτικό τομέα. Γιατί δεν πληρώνει τον κύριο Κυρανάκη. Εντάξει, ξέρει ο κύριο Κυρανάκη και για τι διακριτικέ σχέσει τι οποίε. Εγώ δεν κατάλαβα τι σχέσει έχω. Και μάλιστα ήσασταν πολύ ένθερμο υπέρ του Μπιτ. Υπέρ. Αυτό σημαίνει ότι τα παίρνω από την Μπιτ. Σα ρώτησα. Αυτό σημαίνει, κύριε Σβέρκο, τα παίρνω από την Μπιτ. Όχι, είπα εγώ κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό είπα. Όχι, δεν είπα αυτό κάτι. Είπατε. Πάρτε το πίσω τότε λοιπόν. Όχι, δεν παίρνω τίποτα. Πάρτε το πίσω, δεν γιατί αλλιώ τσάπα μαγιά. Τι τσάπα μαγιά. Εάν δεν το είπε, τι να πάρει. Το είπα. Μα είπε, τα παίρνετε από την Μπιτ. Το είπε. Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Το είπε. Να το πάρει πίσω. Να το πάρει πίσω. Να το πάρει πίσω. Εγώ σα ρώτησα από πού. Για πείτε μα λοιπόν, κύριε αντικειμενική δημοσιογράφε. Από πού πληρώνεστε, από πού ζείτε. Από τον ιδιωτικό τομέα, μια ιδιωτική εταιρεία. Σε αντίθεση με εσά, πληρώνεστε.